Επιστρέφουμε στον Έλον Μάσκ, φεύγουμε από το διάστημα, τοποθετούμαστε στη Γη και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρομποτικά ταξί της Τέσλα. Παράλληλα λοιπόν με την, ενώ ετοιμαζόταν η εκτόξευση του πυράβλου, ο Έλον Μάσκ το βλέπει τις τηλεθεατές στις οθόνες τους σε μια έτσι, από τις γνωστές εντυπωσιακές του παρουσιάσεις και σοου. Παρουσίασε το όχημα που βλέπετε, είναι το ρομποταξί, το αυτόνομο αυτοκίνητο της Τέσλα, το οποίο το είχε προανακύλει πολύ καιρό πριν, καθυστέρησε πάρα πολύ. Κινείται αυτόνομα και σε πρώτη φάση θα εκτελεί υπηρεσίες ταξί, μόνο ταξί. Δεν θα δηλαδή για ιδιωτική χρήση. Και να πούμε ότι ο Μάσκ είπε ότι θα ξεκινήσει παραγωγή το 2026 και θα κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια. Να πούμε εδώ μια παρένθεση ότι παρόλα αυτά συνήθως ο Μάσκ κάνει όταν παρουσιάζει στις εταιρείες του κάποια νέα προϊόντα έτσι και με τα ωραία show που κάνει. Αυτά τα ξεχωριστά. Οι επενδυτές ακολουθούν και συνήθως του δίνουν έτσι τις τιμές της συμμετοχής των εταιριών αυξάνεται. Στην προκειμένη περίπτωση απογοητεύτηκαν, να πούμε είναι η πρώτη φορά που υπάρχει απογοήτευση σε μια παρουσίαση του Elon Musk και η μετοχή της εταιρείας έπεσε πάρα πολύ. Χάθηκαν 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα 24ωρο γιατί ο Musk δεν έδωσε πολλές πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ. Και είπε και ότι το παρουσιάζομαι και καθυστερημένα αλλά σε 2 χρόνια, δεν είναι και άμεσα. Οπότε δεν ακολούθησαν οι επενδυτές. Χάθηκαν 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Και θυμάσαι που λέγαμε, σου είχα πει ότι για σχετικά με τις περιουσίες, ότι και ανάλογα χάθηκε και μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Θυμάσαι που σου είχα πει. Πολύ σωστά, ναι. Κάθε φορά λέμε ότι είναι πιο πλούσιος, έχει 150 δις περιουσία και αυτή αντιστοιχεί απλά στις μετοχές του. Οπότε τώρα υπάρχει μια ανάλογη μείωση της περιουσίας του, γιατί έπεσε πολύ η τιμή της μετοχής. Οπότε μπορεί να τον δούμε να κατεβαίνει στην κλίμακα. Ο λόγος δηλαδή που του γύρισαν την πλάτη οι επενδυτές, θα έλεγε κανείς ότι ήταν η ελλιπής παρουσίαση. Ένα καθυστερημένο προϊόν αρκετών ετών, είπε ότι θα έχει άλλα 2 χρόνια καθυστέρηση και δεν είπε πολλά στοιχεία για αυτό το αυτοκίνητο, πώς κινείται, τι χαρακτηριστικά τεχνητά έχει. Να πούμε τώρα ότι παρουσίασε επίσης ένα βανάκι. Ναι. Κάνει το ίδιο ταξί, αλλά που χωράει μέσα περίπου 20 με 30 επιβάτες. Έτσι, ένα πιο μεγάλο προϊόν, αν θέλει κάποια εταιρεία να πάρει για να κάνει μεταφορές. Και παρουσίασε επίσης για ακόμη μια φορά το Optimus, το ρομπότ, το ρομποτικό αυτό το ρομπότ, που θα λειτουργεί είτε ως εργάτης είτε ως οικιακός βοηθός, που υπόσχεται ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι.